με τα όσα έχουν συμβεί με τα σχολικά βιβλία στην Τουρκία. Που κάθονται και διαφημίζουν οι Τούρκοι και περνάνε στα σχολεία τους για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν. Που τι σημαίνει ότι θέλουν ότι η Ελλάδα, μέρος της χώρας μας, ανήκει στους Τούρκους. Αυτά, ναι, αυτά μαθαίνουν στην Τουρκία τα παιδιά. Από τον νηπιαγωγείο μέχρι και τέλος του Λυκείου. Πάμε στο ρεπορτάζ. Είναι το μεγάλο όνειρο του Ερντογάν, Φίλιππε, που έγινε πραγματικότητα. Στα σχολεία της Τουρκίας μπήκε και επίσημα η διδασκαλία της γαλάζιας πατρίδας και εντάχθηκε στο μάθημα γεωγραφίας της 9ης τάξης. Σε απόσπασμα λοιπόν του μαθήματος, αναφέρεται χαρακτηριστικά, να δοθούν παραδείγματα του αγώνα της Τουρκίας ενάντια στις άδικες διεκδικήσεις που αγνοούν τα νόμιμα και γεωγραφικά συμφέροντα της χώρας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Στο βιβλίο υπάρχει μία διφορούμενη αναφορά, γιατί αναφέρεται ότι η έκταση της Τουρκίας φτάνει τα 780.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή η σημερινή έκταση της τουρκικής δημοκρατίας. Προστίθεται όμως ότι υπάρχουν και οι περιοχές κυριαρχίας της Τουρκίας που είναι εντός των ορίων του εθνικού όρκου και αυτά είναι τα σύνορα της γαλάζιας πατρίδας που είναι το κομμάτι της πατρίδας στις θάλασσες. Να πούμε ότι ο εθνικός όρκος του 20 που επικαλούνται ακόμα και σήμερα οι Τούρκοι εθνικιστές ανέφερε ότι τα νόμιμα σύνορα της Τουρκίας περιλαμβάνουν και περιοχές όπως η Δυτική Θράκη, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Ιράκ και άλλες. Και εδώ λοιπόν αναφέρεται μέσα στο βιβλίο ότι υπάρχουν και περιοχές κυριαρχίας της Τουρκίας που είναι εντός των ορίων του εθνικού όρκου. Επίσης γίνεται σε άλλο σημείο αναφορά στην ουράνια πατρίδα. Στη σελίδα 62 που έχει επικεφαλίδα γαλάζια πατρίδα αναφέρεται η έννοια της γαλάζιας πατρίδας που περιλαμβάνει τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης της Τουρκίας. Βέβαια, στο χάρτη που έχει το βιβλίο δεν εμφανίζεται το Αιγαίο πέλαγος κομμένο στη μέση, όπως εμφανίζεται στις συνεντεύξεις που δίνει ο Ερντογάν. Μας το χαρίσανε το Αιγαίο μας, δηλαδή. Το δικό μας. Ρε, δεν τρέπεστε! Τουρκαλάδες! Και εδώ θα έπρεπε, λοιπόν, να υπάρχει παρέμβαση. Παρέμβαση θα έπρεπε να υπάρχει. Από το ελληνικό κράτος. Τι είναι αυτά που διδάσκονται στα σχολεία της Τουρκίας. Αφού μιλάνε καθαρά για πατρίδα των νήσων. Αν είναι δυνατόν. Για πατρίδα των εθέρων, πέρα από τη γαλάζια πατρίδα. Αν είναι δηλαδή δυνατόν. Όλα δικά τους, ολικτά.